πιο τετριμένη, πιο συνηθισμένη ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Είναι το πρώτο σου γκολ στην πρώτη ομάδα. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ χαρούμενος. Ήταν σαν όνειρο, γιατί είμαι πολλά χρόνια στην ομάδα, από την Ακαδημία. Και πάντα το πρώτο γκολ είναι σημαντικό. Ειδικά και σε αυτό το μάτς που χάναμε και ισοφάρισε και γυρίσαμε το μάτς. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δεν πρέπει να το χάρηκες πολύ εκείνη τη στιγμή όμως, γιατί ακυρώθηκε άμεσα, οπότε σου πήρε λίγο από τη χαρά, φαντάζομαι. Εντάξει, ναι. Δεν το πανηγύρισε τόσο, αλλά αφού μέτρησε όλα καλά, είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Θα αφήσω λίγο στην άκρη το παιχνίδι και θα μιλήσω για εσένα. Είσαι ένα νέο παιδί, τώρα ξεκινάς την καριέρα σου, είναι οι πρώτες σου συμμετοχές. Πώς τη βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία, πώς τη βιώνεις εσύ? Εντάξει, στην αρχή ήταν δύσκολο λίγο για να προσαρμοστώ. Είναι αντρική ομάδα, είναι διαφορετικό από το παιδικό πρωτάθλημα. Αλλά οι συμπαίχτες μου με βοήθησαν πολύ, προσαρμόστηκα σχετικά γρήγορα. Και τώρα η κατάσταση όλη αυτή είναι πολύ ωραία για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος. Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτεις εσύ προσωπικά για τον επόμενο, για τα επόμενα 1-2 χρόνια? Για τα επόμενα 1-2 χρόνια να πάρω και άλλα παιχνίδια για αρχή και μετά γιατί όχι να μην καθιερωθώ. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο αυτό, με πολλή δουλειά και δουλειά τύχη και ελπίζω να πάνε όλοι καλά. Φανταζόσουν ότι θα τελείωνε έτσι η σεζόν για σένα όταν ξεκινούσες τη χρονιά στην ΚΑΠΑ 19? Όχι, όχι. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Έκανα μια καλή χρονιά με την ΚΑΠΑ 19, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα παίξω με τον Ολυμπιακό π.χ. να κάνω το ντεμπούτο μου και να βάλω γκολ με τον Όφη. Ήταν πολύ, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τι σου είχε πει ο προπονητής, γιατί είσαι από τα παιδιά που δεν ξεκίνησαν τις προπονήσεις στην αρχή της σεζόν με την πρώτη ομάδα, ήσουν στην ΚΑΠΑ 19, αλλά μετά από αυτά που είδες στα παιχνίδια, σε επέλεξε να σε ανεβάσει στην πρώτη ομάδα. Τι σου είχε πει? Μου έχει πει να παίζω όπως στις προπονήσεις, ότι να δουλεύω έτσι και όλα θα πηγαίνουν καλά. Να είμαι συγκεντρωμένος, να μην έχω άγχος. Αυτά κυρίως. Έχεις άγχος? Εντάξει, τώρα όχι. Με τον Ολυμπιακό είχα λίγο, να σου πω την αλήθεια, στην αρχή. Αλλά εντάξει, τώρα κανονικά. Και τι ήξερε ο Ζίβκοβιτς που είχε πει πριν από το παιχνίδι θα σκοράσει και που δεν ξέραμε εμείς? Το είπε, είναι η αλήθεια, Ζίβκο. Και άλλοι το είπανε. Αλλά πιο πολύ το πίστεψα εγώ με το που μπήκα. Και έτσι έγινε. Ήρθε η φάση και έβαλε τον γκολ.